Κάνετε κάτι για να αρέσετε στην νεολαία? Όχι, εκτός από το ότι την κολακεύω κατά κόρον. Γιατί? Γιατί μ' αρέσει η νεολαία. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ, όπως είπαμε πριν και για μένα το μεγαλύτερο μπιζού είναι να είσαι νέος. Δεν υπάρχει άλλο. Αλλά τώρα, μου κάνει εντύπωση και είναι ίσως από ένα πράγμα που θα πρέπει να καταθέσω ως μεγάλη χαρά. Όταν έρχονται νέοι ποιητές και μου λένε πράγματα πάρα πολύ ωραία και μου δίνουν τα ποιήματά τους. Και αυτό συμβαίνει τελευταία πάρα πολύ συχνά. Και δεν ξέρω πώς να πω πόσο μεγάλη χαρά μου δίνει. Η ποιήση στην Ελλάδα, νέοι άνθρωποι, 21, 22, 19, είναι τέτοιου επίπεδου που μου κάνει τεράστια εντύπωση και επίσης ότι όχι μόνο γράφουν, αλλά έχουν και ελπίδες να εκδοθούν, ενώ να πούμε αν ήταν στο Λονδίνο δεν είχαν καμία ελπίδα, αποκλείεται. Αυτή η πραγματική ζωή, ύπαρξη που υπάρχει στη χώρα μας, στην ποιήση, είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ, σχεδόν μοναδικό φαινόμενο. Και είναι αυτό, τρελαίνω από τη χαρά μου. Τη Μεγάλη Παρασκευή η Παναγιά ξαναγίνεται το πρόσωπο της ημέρας και η δική μου η μάνα ξεμαρμαρώνει. Δεν φοράει πια εκείνο το ροζ που τη θάψανε και ούτε κατεβαίνει όλο ένα με το κουτί της μαζί. Τη Μεγάλη Παρασκευή η μάνα μου ζωντανή ζεστή σαν το κερί, φοράει το τετριμένο και μαζί το άλλο. Το νύχι της το πρώτο τελευταίο, παχουλό στις άκρες σαν το δικό μου, άγνωστη όταν κρυφοσκεφόταν και κρυφοαμάρτανε, μακριά μου, σαν να αρχίζει τον ατέλειο το θάνατό της, με βασανίζει. Η κληρονόμη της μάνας είναι τα πράγματα. Μα εγώ τρίβω τη μουσούδα μου στα πράγματα σαν γάτα που λέρωσε στο σαλόνι. Καταπίνω με τα νιωμένη τα σάλια και τα λάτια μου και τρέχω να κρυφτώ στην πάνω σκάλα το μεγάλο ελουροειδές. Την ανεβαίνω με κουτρουβαλάει, τη σκαρφαλώνω και με φτύνει. Κάει και το πλατήσκαλο, κοπήκαν τα σκοινιά. Μαζεύτηκαν στην άκρη της τρύπας τα φοβερά σκαθάρια. Μάνα, κινδυνεύω, αιωνία σου η μνήμη. Κινδυνεύω πολύ, αιωνία σου η μνήμη. Θα ήθελα να μου πείτε ένα βιβλίο που σας άλλαξε τη ζωή. Καβάφης είναι μεγάλη μου λατρεία. Ο Καβάφης είναι αυτός που μου έχει συνοδέψει όλη μου τη ζωή. Και όταν με τα χρόνια, κάθε φορά που ξαναγυρίζω στα ποίηματα, κοιτάω. Και λέω, μα είναι δυνατόν, 8 χρονών, δεν έχω την αίσθηση ότι, α, αυτό εννοούσε, τώρα το καταλαβαίνω. Ποτέ! Δεν είναι καταπληκτικό. Θυμόσαστε να μου πείτε λίγο από την Ιθάκη. Θα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να φιέσαι, να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος δρόμος. Στο τέλος. Κι αν φτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση γνώση, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Σε μια πληγή οφείλω την οικειότητα που αισθάνομαι με όλες τις γωνιές της γης. Η αίσθηση ότι όλος ο κόσμος μπορεί να γίνει σπίτι μου. Σε μια αναπηρία οφείλω την ειδονή που νιώθω όταν ταξιδεύω. Πάντα θυμάμαι τον Καζαντζάκη που έλεγε
Η δέκατη μούσα είναι το ταξίδι. Σε μια πληγή ήταν κρυμμένος ο σπόρος της ποίησης. Χαιρετώ τη γενναία συνάδελφο Κατερίνα, σας έγραψε τότε στο γράμμα του ο Καζαντζάκης, που γρήγορα θα πιάσει την πένα να με παραμερίσει. Τράβα να περάσω τόπο στους νέους, θα μου πει, και εγώ θα της δώσω την ευχή μου να με ξεπεράσει. Εσείς, κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, σε ποιον θα αφήσετε την ευχή σας να σας ξεπεράσει φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο? Δεν έχω συναντήσει όλους τους νέους. Όσο γίνεται πιο παθιασμένους με την ποίηση. Δεν έχω κανένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν έχω. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύφωνα, τον αγέρα, με την κλεισικωμένη αγανάκτησή σου, αν κλάψεις για τα παιδάκια, με τις ρόδινες αντάβιες του δειλίνου στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πόδια γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους, θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια, κούφια, η ίδια σου η φωνή. Γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θεέ μου, τι θα γίνουμε? Πώς θα πορευτούμε? Πώς θα πιστέψουμε? Πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων, των ψυχών από δίπλα μας? Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος. Μια θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.